Τους πίσω και εμένα. Καλησπέρα. Τηλεφωνικά θα πάρεις όπου θέλεις. Είναι η πρωτεύουσα της Μαλαισίας. Η Κουάλα Λουμπούρ. Δεν με αφήνει καν να διαβάσω τις υπόλοιπες, έτσι. Three points. Οι άλλες ποιες ήταν οι παιδιά, πες μας, οι άλλες δύο επιλογές που είχε. Αντίσα Μπέμπα και Σαρλότα Μαλή. Πες μου, Σαρλότα Μαλή που είναι. Στο Μαλή. Σαρλότα Μαλή. Στο Μαλή. Είναι πρωτεύουσα Αμερικανικές Παρθένους Νήσους. Α, Virgin Islands. Εσύ έμαθες κάτι. Εντάξει. Ενώ Αντίσα Μπέμπα και εμείς μάθαμε κάτι, σιγά μην το ξέραμε. Όχι, δεν το ξέραμε. Αντίσα Μπέμπα είναι Αιθιοπία. Αιθιοπία, σωστά. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Φωτογραφία, κοίτα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Βλέπεις αριστερά, έτσι. Κάτω. Ναι, τώρα, ναι, ναι. Full frame. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που βλέπεις, για πες μας. Okay. Έντερο κοτόπουλου, καλαμάκι φιδάκι ή ασιατικό ντόνατς κανέλας. Καλαμάκι φιδάκι. Καλαμάκι φιδάκι, λες, και η σωστή απάντηση είναι... Έντερο κοτόπουλου. Εντάξει, ήταν η δεύτερη αυτό επιλογή. Αυτό είναι από τις Φιλιππίνες, έτσι, Σύση. Εντάξει, ποιος το τρώει αυτό, πραγματικά. κοίταξε, αυτό δεν πρέπει να το λέμε εμείς που, εν πάση περιπτώσει, τρώμε αυτά τα υπέροχα κοκορέτσια. Και εμάς μπορεί να βλέπουν κάποια φαγητά μας. Φαντάζομαι, ας πούμε, εμάς που μας βλέπουν να τρώμε τα κοκορέτσια. Επειδή έκανες λάθος, φίλε, αμέσως οι φίλοι σου έτρεξαν, έσπευσαν αμέσως να έρθουν κοντά σου και είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καπουζίδης. Γιώργο, καλημέρα. Το κοινό. Καλημέρα, τι κάνετε? Γιώργο, Γιώργο. Γιώργο, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, Γιώργο μου. Είσαι η βοήθεια του κοινού. Για να δούμε. Για το Μιχάλη, γιατί δεν το πάει πολύ καλά. Ενώ είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Γιώργο, ψέματα. Έχω πολλά πράγματα να καταγγείλω. Θέλω να σας πω, γιατί την ακούω τη συζήτησή σας. Θα ήθελα 2 λεπτά που βοηθήσω να καταγγείλω κάποια πράγματα. Για πες μας, πες μας. Αυτό για τα ταξίδια, ναι, καταρχήν. Είναι ανυπόφορος, να σας το πω εγώ. Δεν, καλό θα είναι να τον αποφεύγουν οι άνθρωποι για τα ταξίδια. Πού έχετε πάει μαζί, πού έχετε πάει? Και έχουμε πάει στο Πεκίνο, στη Σιγκαπούρη, στο Μπαλί. Έχω τελειώσει με την Ασία και με τον Μιχάλη Μαρίνο. Ο να με παρακαλέσει για να ξαναπάμε κάπου και να μου λέει συγγνώμη και ευχαριστώ κάθε πρωί έτσι. Δεν σε βλέπω να τον αποφεύγεις όμως, βρε Γιώργο. Θα πάμε σε δυτικές χώρες, Γιώργο, δεν θα πάμε στην Ασία. Είναι αλλά... ανυπόφορο σε συνδυασμό δε με την Αγγελική Λάμπρη. Είναι αυτό. Πιο εύκολο να έχεις μαζί σου ένα δημοτικό σχολείο. Πιο να τα κουμαντάρεις παρά στους δύο. Να τα κουμαντάρεις. Τι σου κάνανε, παιδί μου, και έχεις τόσο θυμό. Ξέσπασε. Το πιο ευχάριστο σημείο του ταξιδιού με τον Μιχάλη είναι όταν χαπακώνεται, παίρνει τις βαλεριάνες για να κοιμηθείς το πράγμα γιατί το φοβάται. Εγώ αυτό ταξίδι στο Πεκίνο αυτό θυμάμαι. Πρώτο, τη ησυχία που είχαμε και δεύτερο, το σινικό τύπος. Και έκανε τον Κινέζο, έκανε τον Κινέζο συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα σοβαρά. Θέλω να πω, επειδή μίλησε για τα επιτραπέζια και όλα αυτά και που έχουμε να μιλήσουμε και 5-6 μερούλες, θέλω να πω κάτι δημοσίως, το έχω πει και ιδιωτικά, οπότε ξέρει ότι είναι αλήθεια, αλλά θέλω να το πω και δημοσίως. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί η πιο όμορφη και αγαπημένη και περίοδος που νοσταλγώ πιο πολύ είναι η χρονιά πριν από το παραπέντε, όταν ήμασταν εγώ, ο Μιχάλης, η Αγγελική και ο Αργύρης στο σπίτι του και παίζαμε επιτραπέζια. Έκτοτε μας ήρθανε πάρα πολλά ωραία πράγματα σε όλους. Μας ήρθε αναγνωρισιμότητα, η αγάπη και η εκτίμηση του κόσμου, χρήματα, ευκαιρίες στη δουλειά, πολλά πράγματα. Ειδικά για μένα, ίσως να μου ήρθανε και πιο απότομα, να έζησα λίγο τη ζωή μου στο fast forward. Αλλά αν μου λες ποια είναι η πιο αγαπημένη σου περίοδος, είναι αυτή εκεί, στο σπίτι του Μιχάλη. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντως, πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό, πάντως. Αυτό δεν στέκεστε σε αυτό. Το ξέρω, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό το καταλαβαίνω, γιατί ειλικρινά και για μένα, και το ξέρω και για την Αγγελική, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, αυτή ήταν μια περίοδος που για όλους μας ήταν πάρα πολύ αγαπημένη. Ήταν μια περίοδος που ξεκινάγαμε, είχαμε πάρα πολλά όνειρα και ήμασταν. Υπήρχε μια αγνότητα, δεν ξέρω που. Δεν ξέρω τώρα. Η Σμαράγδα δεν ήταν στην παρέα. Όχι, προσθέθηκε μετά. Μετά πήγε. Υπήρχαν κάποια σχέδια. Υπήρχαν κάποια σχέδια από την ομάδα τότε
Υπήρχαν κάποια σχέδια, λέω, από όλη την ομάδα να μην μπει η Σμαράγδα. Τι γινόταν τότε? Αυτό, ναι, δεν τη θέλαμε. Έγινε πιο μετά. Αυτό έγινε, έγινε πιο μετά. Ναι, όταν πια κάναμε τις συζητήσεις για να ξεκινήσει η σειρά. Ναι, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ μιλάω και για όλη την προηγούμενη χρονιά. Πριν ξεκινήσω να γράφω το παραπέντε. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως και ζήσαμε πολύ όμορφα εκείνη την περίοδο και είχαμε πάρα πολλά όνειρα τα οποία, ξέρεις, γίνανε και πραγματικότητα. Και αυτό είναι σαν το παιδικό όνειρο που ξεκινάς και θέλεις να κάνεις κάτι σπουδαίο. Και όταν έγινε αυτό, ο Γιώργος αυτό το μοιράστηκε πολύ απλόχερα με τους φίλους του, με δικούς του ανθρώπους, και είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα και τον ευχαριστώ και δημόσια, γιατί νομίζω ότι αυτό το πράγμα, αυτό που μου έδωσε ο Γιώργος στο παραπέντε, είναι ένα δώρο ανεκτίμητο, το οποίο το κρατώ μαζί μου. Και το ξέρεις και το λέω και δημόσια, έτσι να το ξέρουν όλοι. Μάλιστα. Να πείσεις, θα πληρώσει και το αεροπορικό μου εισιτήριο. Και πραγματικά υπόσχομαι ότι στο επόμενο ταξίδι θα είμαι πολύ, πολύ, πολύ πιο ήρεμος. Θα είμαι πολύ πιο χαλαρός. Να σας ρωτήσω κάτι για τους δύο, να δω αν το έχετε. Έχετε πάει Βόρεια Ευρώπη? Ναι. Μαζί. Μαζί όχι. Περίμενε, Παύλο, μου λέει ο Παύλος να πάμε στο τελευταίο. Γυρνάμε μαζί. Αλλά θέλω πολύ γρήγορα να ακούσετε κάτι. Ναι. Να δούμε αν σε συνεργασία το βρείτε. Πολύ γρήγορα, πάμε να το ακούσουμε. Όχι αυτό, όχι αυτό. Σε λίγο. Δεν σε ποια γλώσσα είναι το ηχητικό απόσπασμα που ακούμε? Αχα. Για να δούμε αν το έχουμε αυτό. Είναι τρεις γλώσσες κοντινές. Αν το βρείτε, θα πάτε από εμάς εκεί. Peter, bijt, bloed, boer, dag, ping, dochter, donder, doorn. Είναι λοιπόν, είναι νορβηγικά, σουηδικά, ολλανδικά, ισλανδικά. Ισλανδικά, είναι ισλανδικά. Είναι... Μισό, τις λέξεις, τις χώρες ποιες είναι. Τα ακούμε συνέχεια. Σουηδικά, Ολλανδικά ή Ισπανικά. Θα σας πω και εγώ. Ισλανδικά. Θα σας πω και εγώ σε αυτή τη γλώσσα κάτι. Μήπως το καταλάβετε. Ολλανδικά δεν είναι. Ολλανδικά δεν είναι. Άκουσε με. Η Kaufenjau. Η Kaufenjau είναι Ολλανδικά. Άρα. Η Kaufenjau είναι Ολλανδικά. Εσύ εσύ μη βοηθάς, γιατί θα δώσεις ταξιδάκι. Δεν τα ακούω πολύ καλά τη γλώσσα. Μπορεί να σας μπερδεύει. Ούτε και εγώ τα ακούω πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Θέλεις να πεις ό,τι θέλεις. Η σωστή απάντηση είναι, παρακαλώ. Η Kaufenjau είναι Ολλανδικά. Αν πάρω τη βοήθεια της Ίσης, είναι Ολλανδικά. Εσύ τι λες, Γιώργο? Την έχουμε δώσει, παιδί μου, την απάντηση. Είναι Ολλανδική. Και αυτό για το Ιχάουφενγιάου. Εγώ σε βοήθησα. Πάμε να δούμε το Ιχάουφενγιάου. Να πούμε όμως ότι το Ιχάουφενγιάου στα Ολλανδέζικα, σε αυτή την υπέροχη γλώσσα, σημαίνει σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Είναι όντως Ολλανδικά. Ναι, είναι. Είναι Ολλανδικά. Κερδίζετε ένα ταξιδάκι Άμστερνταμ, λοιπόν. Είπατε ότι θα μας πάτε, δεν το παίρνουμε πίσω. Ο Χρήστος την πήρε αυτή την ευθύνη. Αποφύγουμε. Λοιπόν, πάμε για το καλύτερο τώρα. Δεν προλαβαίνουμε. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Γιατί δεν προλαβαίνουμε, ρε παιδιά? Γιατί δεν προλαβαίνουμε? Πάμε να το δούμε λίγο. Γιατί δεν προλαβαίνουμε, ρε Παύλο? Θα κάνουμε λίγο. Πολύ λίγο θα το δούμε. Πολύ λίγο. Έλα, ρε Παύλο, θα το είχαμε δει. Ας το δούμε. Ας το δούμε. Πάμε λοιπόν. Αβάντι μαέστρο. Πολύ γρήγορα. Σε ένα λεπτό, παρακαλώ, πρέπει να βρείτε σε τι στυλ χορού κοιλιάς είναι αυτό που χορεύει η Αλεξάνδρα. Φύγαμε. Για να δούμε. Της ανύπαρτης κοιλιάς. Γιώργο και Μιχάλη, κοιτάτε και σκέφτεστε. Είναι Αιγυπτιακό, Αμερικάνικο ή Λιβανέζικο? Δεν τον νοιάζει βασικά. Είναι... Σε θυμίζει Αιγυπτιακό, θα έλεγα. Εσύ, Γιώργο, τι λες? Εγώ θα πω Λιβανέζικο. Λιβανέζικο, υπάρχει διχογνωμία. Συνεχίζει η Αλεξάνδρα, που είναι μοναδική. Εσύ, Αλεξάνδρα, πλάκα μας κάνει. Ναι, ναι, ναι. Η θεά Αλεξάνδρα. Λοιπόν, η απάντηση είναι Αιγυπτιακό, Αμερικάνικο, Λιβανέζικο. Μιχάλη, σας είπα Αιγυπτιακό, δεν θα μην το αλλάξω. Λιβανέζικο. Είπα Λιβανέζικο. Δυστυχώς χάνετε το ταξίδι στο Άμστερνταμ, παιδιά. Γιατί είναι Αιγυπτιακό. Ναι, αλλά έπρεπε να είναι κοινή η απάντηση. Γιατί θα πηγαίνουμε μαζί. Ό,τι να είναι. Έλα, μαζί για να γλιτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Πολλά, πολλά φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Καμπουζίδη. Και τι κάνουμε τώρα, πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε εδώ με κι άλλο μπόλικο Μιχάλη Μαρινό.
Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Μιχάλη Μαρίνο. Να πω προηγουμένως, πριν κλείσουμε, μας έχουν μείνει λίγα λεπτάκια, ότι η νικήτρια για το πολυμίξερ που έδινε η Αργυρό είναι η κυρία Χατζιωάννου Όλγα. Μεγιά το πολυμίξερ. Δίνουμε και δώρα. Μεγιά, βέβαιος, μια χαρά. Λοιπόν, κάνε μας μια ανακεφαλαίωση γρήγορα. Τι ανακεφαλαίωση? Αθώος ή ένοχος. Αθώος ή ένοχος στο θέατρο Κάπα, ναι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τη Δευτέρα Τρίτη να πούμε ότι παίζει η Ντίνα Κόνστα ένα πολύ ωραίο έργο τη Σωτηρίας Μπέλου, πάλι στο θέατρο Κάπα. Και είναι μια παράσταση που επίσης αξίζει να την δει. Και Παπαλάβρος. Και Παπαλάβρος νήσος 2. Και επίσης Λάρισα Εμπιστευτικό είναι στις αίθουσες με την κυρία. Δεν έχεις αφήσει ταινία που να μην παίζεις, ρε Μαρίνο. Τι να κάνω, εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.